Περιοδία στη Θράκη και στην Καβάλα πραγματοποίησε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής και πρόεδρος του κόμματος Δημιουργία Ξανά Θάνος Τζίμερος. Πιο συγκεκριμένα, το απόγευμα της Κυριακής 3 Ιουνίου πραγματοποίησε ομιλία στο ξενοδοχείο Galaxy. Στόχος του να παρουσιάσει τους τρόπους με τους οποίους η Ελλάδα μπορεί να γίνει ένα ανταγωνιστικό κράτος και να μπει δυναμικά στο χώρο των επενδύσεων. Δημιουργηθεί ένα σαφές, απλό φορολογικό πλαίσιο με χαμηλή φορολογία. Εμείς προτείνουμε το εξής, το οποίο είναι η μαγική συνταγή που έκανε χώρες να καλπάζουν σήμερα. Προτείνουμε τον flat tax, δηλαδή γραμμικό φόρο. Γραμμικός φόρος σημαίνει χωρίς κλίμακες. Όταν βάζεις κλίμακες, στην πραγματικότητα τιμωρείς την επιτυχία. Στην Αλεξανδρούπολη βρέθηκε στο επιμελητήριο Εύρω, που υποστήριξε ότι μία από τις προτάσεις του είναι οι μικροί και δίκαιοι φορολογικοί συντελεστές και οι δρακόντιες ποινές για τη φοροδιαφυγή. Υπάρχουν χώρες οι οποίες ήταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση από τη δική μας. Είχαν μόλις βγει από τη Σοβιετική περιπέτεια, μιλάω για την Εσθονία, από έναν εμφύλιο πόλεμο και από δικτατορίες, μιλάω για την Νότια Κορέα, από μία υπανάπτυξη σε κατάσταση χωριού που ήταν, μιλάω για τη Σιγκαπούρη τη δεκαετία του 60. Και κατάφεραν να γίνουν πρότυπα ανάπτυξης μέσα σε πάρα πολύ λίγο χρόνο, κάνοντας τα σωστά βήματα. Εμείς έχουμε μια σχεδόν μεταφυσική αντίληψη για την ανάπτυξη, σαν να πρέπει να χορέψει κάποιος τον χορό της ανάπτυξης, ας πούμε, και να έρθουν οι επενδυτές. Δεν συμβαίνει αυτό. Τέλος, ενδιαφέρον προκαλούν οι δηλώσεις του σχετικά με την τουρκική μειονότητα στη Θράκη και η θέση του κομματός του να απαγορευτεί μουσουλμανική μαντήλα, ώστε να δοθεί διέξοδο σε όσες γυναίκες την υιοθετούν λόγω φόβου και να περιοριστεί η μετανάστευση των φανατικών Ισλαμιστών, αλλά και να εκδηλωθούν αντιδρώντας οι ακραίοι φανατικοί, ώστε να στερηθούν τη υπηκότητά του μέσω σχετικού νόμου που θα αντιμετωπίζει τέτοιες αντιδράσεις ως ιδιώνυμο έγκλημα κατά του πολιτεύματος. Το θέμα της μουσουλμανικής μειονότητας γίναν τερατώδη λάθη από όλα τα κόμματα, διότι χρησιμοποιούσαν τη μειονότητα ως άντληση, δεξαμενή άντληση ψήφων. Δηλαδή υπήρχε ο κομισάριος, ο οποίος ήταν ένας μουσουλμάνος που έκανε deal με το Πασόκ, με τη Νέα Δημοκρατία, με το ποτάμι, με οτιδήποτε. Υπήρχαν οι μουφτίδες, οι δικοί μας οι ελεγχόμενοι και οι άλλοι. Και πεζόταν κάποιες ισορροπίες, στις οποίες το κυρίαρχο στοιχείο ήταν τι ψηφουλάκια παίρνουμε. Ξεκάθαρα. Εάν λοιπόν βρίσκαμε κάποιον ο οποίος μας έδινε τις 10.000 ψήφους, ας πούμε, από την τάδε περιοχή, τον θέλαμε αυτόν και αυτός σας ήταν πράκτορας των Τούρκων. Γι' αυτό πολλές φορές τα ταλέντα, ξέρω εγώ, της συμφιλίωσης που παρουσιάστηκαν από κόμματα κατά καιρούς αποδείχθηκαν ότι ήταν κανονικοί πράκτορες των Τούρκων.